της μουσουλμάνας υποψηφίου, υποψηφίας Σουλέιμαν Σαμπιχά. Για την, ναι, για την Θράκη, είναι επίσης θετικό ή αρνητικό? Λοιπόν, δεν κατάλαβα εγώ, δεν ξέρω πώς το αντιληφθήκατε, μεγαλοπρεπές όχι του Λεζόπουλου. Έχει γίνει πολύ φασαρία επικοινωνιακή, κύριε Κατήρη. Όχι, όχι, όχι. Τώρα είναι ένα πρόσωπο πολύ προβεβλημένο. Αλλά αν διαβάσει κανείς το κείμενό του, θα δει ότι δεν πρόκειται για μεγαλοπρεπές όχι. Πρόκειται για μια στήριξη, η οποία εκφράζεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Εσείς θέλατε τώρα, να είναι ο κ. Λαζόπουλος ή όχι? Ως κόμμα φυσικά. Σας βλέπω και πολύ θετικό. Φυσικά θέλαμε. Φυσικά θέλαμε. Όχι, λέω ως πλατφόρμα. Ναι, φυσικά θέλαμε. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και μάλιστα ο Σκάι είχε κάνει ένα λαθάκι και το είχε πει αυτό, ενώ δεν έχει βάση. Δεν έχει βάση. Λοιπόν, τώρα για το θέμα της υπάρχει επιλογή. Γιατί κόπηκε η συγκεκριμένη? Κοιτάξτε, υπήρχε μία συζήτηση και αυτό αποδεικνύει ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια δημοκρατική συζήτηση πάντα, έστω και αν γίνονται κάποια λαθάκια. Λαθάκια με αυτά τα ζητήματα, με συγχωρείτε δηλαδή που παρεμβαίνω. Είναι πολύ σοβαρό. Εμάς δεν αποφασίζει ο αρχηγός και η σκύλη δεν μένει. Ακούστε, εδώ δεν μιλάμε περί αρχηγού και μη αρχηγού. Μιλάμε για. Δέστε πώς συγκροτήσατε εσείς το ψηφοδέλτιο, αποφασίσαν οι αρχηγοί και τελείωσε. Λοιπόν, σε εμάς γίνεται δημοκρατική συζήτηση. Δημοκρατικότατη συζήτηση αποφασίστηκε. Συνεννοήθηκαν οι υπεύθυνοι με τις οργανώσεις της περιοχής. Όχι, ρωτάω τι πρόβλημα είναι ένα κρίσιμο. Υποψήφια. Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί αυτή και όχι ένας άλλος? Γιατί ο άλλος και όχι αυτή? Για ποιο προσέξτε λόγο? Κάτι. Το θέμα του να εκπροσωπηθεί η μειονότητα δεν είναι ένα απλό πράγμα, διότι ξέρετε ότι υπάρχουν και αντιδικίες μεταξύ τους. Ναι, αλλά λέμε πως κάνετε μια επιλογή με ελαφρότητα, κύριε Καλλιδίδη. Αυτά τα θέματα δεν είναι για να παίζουμε. Επιλέχθηκε η λύση η οποία επιλέχθηκε τελικά, νομίζουμε ότι είναι αυτή που εκφράζει καλύτερα τη μειονότητα. Μάλιστα. Και αυτό είναι προς απόδειξη. Μετά, λοιπόν, κύριε Αψάλεκ, θα πείτε τις αντιδράσεις. Να πω επί της ουσίας. Λίγο υπομονή. Ελάτε να μείνουμε σε αυτά. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να έχουμε όλο το χρόνο μετά. Να παρέμβει η κυρία Αλσάκρη, τη βλέπω δυναμική σήμερα. Όχι, όχι, με επιτρέψτε μου, γιατί θέλω να μιλήσω για τα θέματα. Δεν προλάβω. Θα πάμε στο διάλειμμα μετά να μιλήσετε. Στο διάλειμμα, εννοείται, κύριε Καλλιδίδη, θα συνεχίσουμε. Ελάτε, πάμε.